Ναι, πραγματικά κυρίες και κύριοι, αξίζει να δείτε αυτό το χειμώνα το νέο πρόγραμμα του Sky που θα είναι στον αέρα αμέσως μετά τις εκλογές. Όπως αξίζει να παρακολουθήσετε την εκλογική αναμέτρηση αλλά και την βραδιά των εκλογών, καθώς και τις μετεκλογικές εξελίξεις σε όλα τα ελληνικά πολιτικά κόμματα από τον Sky, από την τηλεόραση του Sky. Εγώ θα είμαι εδώ κοντά σας με το προφίλ ή με άλλες έκτακτες προεκλογικές και εκλογικές εκπομπές. Αυτά προς διευκρίνηση και της προσωπικής μου θέσης, μια και την προηγούμενη εκπομπή είπαμε ορισμένα πράγματα που με αφορούσαν. Μια μικρή προσθήκη σήμερα, όπως ανακοινώθηκε πριν από κάμποσες ώρες, αποποιήθηκα με πολύ ευγένεια την πρόταση που μου έγινε από τη Νέα Δημοκρατία να είμαι υποψήφιος, ευχαριστώντας τον πρόεδρο του κόμματος και τονίζοντας ότι η πρόταση αυτή είναι πολύ τιμητική. Εμείς πάντως θα το θέλαμε, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ευχαριστώ, τιμή μου, κύριε Λιάτη. Διότι εκφράζετε την ανανέωση και χρειάζονται τέτοιοι επιτυχημένοι δημοσιογράφοι στο δημόσιο χώρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, τιμή μου. Άλλωστε, γνωριζόμαστε από πολλά χρόνια και από τα θρανία της ΟΝΕΔ. Όπως βεβαίως και με άλλα πρόσωπα από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, όπως ο Νάσος ο Αλευράς, με εξέχουσα δραστηριότητα και στο συνδικαλιστικό και στον πολιτικό χώρο. Πρέπει και να δηλώσω κι εγώ ότι με λύπη άκουσα πάνω την άρνησή σου να συμμετέχεις στην πολιτική μας ζωή. Και πιστεύω ότι σύντομα στο μάλλον θα ξανασκεφτείς, γιατί έχεις να πεις πολλά καινούργια πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Με και τιμάτε ιδιαίτερως. Για να ολοκληρωθεί η οικουμενική εικόνα της αποδοχής της προσωπικότητάς σας, εγώ ούτε με λύπη ούτε με έκπληξη το άκουσα. Εγώ το άκουσα με οργή. Ομολογώ ότι μένω κατάπληκτος από το γεγονός ότι μια υποψηφιότητα σε έναν χώρο που δεν με αφορά, αλλά που με αφορά ως Έλληνα, που είναι ο χώρος της Νέας Δημοκρατίας, η υποψηφιότητά σας ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή για λόγους που δεν τους λέτε, με πολλή ευγένεια, είναι εξάλλου ίδιων του χαρακτήρου σας. Όχι, κύριε Καγουλίδη, δεν υπάρχει τίποτα από πίσω. Δεν έχω πληροφορίες, το εύχομαι. Έχω παλαιά σχέση με τον χώρο, βεβαίως εδώ, ως δημοσιογράφος, είμαι υποχρεωμένος αντικειμενικά, ουδέτερα, να κάνω τη δουλειά μου. Έχω τις απόψεις μου, όπως τις έχουμε όλοι. Είναι απόψεις που έχουν σχέση με τα σπουδαστικά μου χρόνια, είναι απόψεις που έχουν σχέση με τη συνδικαλιστική μου δραστηριότητα, αλλά αυτά πια δεν έχουν σημασία. Σημασία έχει αυτό που ζούμε αύριο, σημασία έχει η δουλειά, η δημοσιογραφική. Έχουμε και εμείς από την πλευρά μας μια συμμετοχή στα πολιτικά γεγονότα και νομίζω ότι μπορεί να είναι και ουσιαστική. Ναι, ξέρετε, η Βουλή τελικά χρειάζεται τις νέες φωνές, πραγματικά. Και η φωνή δική σας, που είστε και νεότατος, όπως και των φίλων συνυποψηφίων μου από τα άλλα κόμματα, είναι μια αδύρυτη ανάγκη για την πολιτική ζωή του τόπου. Όπως αδύρυτη ανάγκη είναι και η παρουσία του συνασπισμού στην επόμενη φορά. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε λίγο την προεκλογική περίοδο και θα ρωτήσω σχετικά και τον πρόεδρο, τον κύριο Γιαννόπουλο. Να δούμε λίγο την προεκλογική περίοδο. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Γιαννόπουλο και μετά να πάω στον κύριο Κακουλίδη τα συνθήματα των δύο κομμάτων. Πώς βλέπετε τα συνθήματα των δύο κομμάτων? Και θέλω να πάω στον κύριο Γιαννόπουλο για να ρωτήσω για τα συνθήματα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργείται εντύπωση ότι η Νέα Δημοκρατία μετά το πρώτο μούδιασμα από την πρόωρη προσφυγή στην κάλπη περνάει στην αντεπίθεση. Βγάζει αυτά τα spots της πολιτικής διαφήμισης τα οποία εκθέτουν τον κύριο Σιμίτη για συνέπεια, αθροίζοντας δηλώσεις που έκανε σε τακτά χρονικά διαστήματα και παρουσιάζοντας βεβαίως και την τελική έκβαση των γεγονότων και ούτω καθεξής. Πώς το λέτε αυτό, πώς σχολιάζετε το είδος της πολιτικής διαφήμισης και της προβολής της πολιτικής που κάνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης? Αγαπητέ, πάνω να προσθέσω κι εγώ και τη δική μου την άποψη σχετικά με την απόφαση που πήρες. Εμένα δεν με εξέπληξε η άρνησή σου. Ξέρετε πότε εγώ μπήκα στο δημόσιο στίβο στα εκλογικά? Πάνω από 50 χρονών. Δεν σημαίνει με τούτο ότι και νωρίτερα δεν μπορούσε να προσφέρει υπηρεσίες, αλλά θα οριμάσεις καλύτερα. Έχουμε να κάνουμε πράγματα. Θα δεις καλύτερα. Πολύ σωστά το λέτε. Και θα δώσεις καλύτερα πράγματα. Το λέτε πολύ σωστά. Το να μπαίνει κανείς νέος, χωρίς να έχει καλά-καλά ενστερνιστεί την πολιτική ιστορία της χώρας, την κοινωνική ιστορία της χώρας, πολύ σωστά, την οικονομική ιστορία της χώρας, ακόμη και τη στρατιωτική ή την εθνική ιστορία της χώρας, είναι ένα πράγμα
πολύ αδύναμο για τον καθένα μας. Χωρίς αυτό να σημαίνει. Για τον καθένα μας. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι νέοι άνθρωποι που είναι στη Βουλή. Είναι. Που τιμούν. Διαβασμένοι, εγώ τους τιμώ. Κάνουν και αγαπώ τους νέους. Έτσι δεν είναι. Και αγαπώ τους νέους. Και τον Λιάπη το ξέρει καλύτερα. Και ο Νάσος είναι καταπληκτικός. Και τον Νάσο, τον Αλευράκη και όλους τους νέους. Και οι νέοι βουλευτές και ιδίως οι δικηγόροι νέοι βουλευτές. Πάντοτε ευλογάμε τα γένια μας, όλοι οι δικηγόροι εδώ. Ερχόντουσαν για να μιλήσουμε, για να κουβεντιάσουμε, να ακούσουν και ή ένα καλό λόγο ή μια καλή ορμή. Μα εξού και το πρόεδρος. Εξού και η προσφόρηση λοιπόν, πρόεδρος. Γι' αυτό, πολύ καλά έκανες. Έχεις ένα καλά. Πόστο ισοδύναμο με ό,τι θα προσφέρεις στη Βουλή όταν ακριβώς το αξιοποιήσεις καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ο δημοσιογράφος θα πει επικοινωνία, διευκόλυνση επικοινωνίας με το λαό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να παίρνεις γνώμη, να δίνεις κατεύθυνση, να δίνεις και στο τέλος και καθοδήγηση. Αυτό είναι ο ρόλος του τύπου, τον οποίο για να πάμε, δοκίμως, Πρόεδρε, τώρα. Η ευδοκίμωση υπηρετής. Για να πάμε, ευχαριστώ πολύ, για να πάμε τώρα στον τρόπο με τον οποίο κατέβηκε στον προεκλογικό στίβο η Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε. Τα πρώτα συνθήματα. Θέλω ένα δικό σας σχόλιο. Όταν κανείς θέλει να κάνει τον Κίνσορα, ναι. Πρέπει να έχει τα νότα και καλυμμένα. Μάλιστα. Δηλαδή βγαίνει τώρα το σποτ εκείνο που λένε ή τα σποτς εκείνα που λέτε της αναξιοπιστίας του Σιμίτη. Ο Σιμίτης είναι αναξιόπιστος, ο οποίος μια ολόκληρη ζωή, αν υπάρχει Έλληνας που τήρησε πράγματι μια γραμμή στέρεη στις εκφράσεις του, στις θέσεις του, στην ιδεολογία του, ναι, αλλά στις εκλογές, και στην πολιτική του καριέρα, και ναι, ναι. Πολιτική του καριέρα είναι ο Σιμίτης. Τι σημαίνει αξιοπιστία? Ειλικρίνεια σημαίνει. Mm-hmm. Και ειλικρινής υπήρξε πράγματι όταν και εμένα με έπεισε ότι πρέπει να γίνουν πρόεδρες εκλογές. Mm-hmm. Εγώ δεν μπαίνω στα βαθύτερα εκείνα που ξέρω εγώ, αλλά αν μελετήσετε καλά τους τέσσερους ισοδύναμους λόγους και σταθείτε στον τρίτον, εκεί που αφορά την ειρήνη στη Μεσόγειο, την ναι, ειρήνη ναι. στο Αιγαίο, τη συμπεριφορά της Τουρκίας, της βάρβαρης, της απάνθρωπης για την επεκτατικότητα κτλ. Και την επιδίωξη να μας δημιουργήσει προβλήματα με τη διεκδίκηση εδαφών ναι, ελληνικών, ναι, ναι, θα δείτε που πάμε ναι, και, Πρόεδρε, πώς, όμως, και πώς είμαστε. Έπρεπε λοιπόν θα σας αντιτείνει κάποιος. Η κυβέρνηση εγώ αυτή, θα μπορούσα να το κάνω. Ότι κοιτάξτε, με το θέμα των εκλογών δεν είναι, κοιτάξτε, είναι τέσσερις λόγοι ισοδύναμοι. Δεν είναι μια κρίση της αξιοπιστίας τέσσερις του Προέδρου της κυβέρνησης. Αλλά το θέμα της αξιοπιστίας ναι. είχαμε πει όλοι. Ναι. Και εγώ δεν το είπα, αναξιόπιστος κι εγώ. Όχι, είσαστε συνεπείς εσείς. Ναι. Εσείς είπατε δεν πρέπει να γίνουν εκλογές. Ναι. Αλλά όταν όμως μου είπε γιατί πρέπει να γίνουν, είπα και εγώ πρέπει να γίνουν. Ναι, αλλά δεν τις αποφασίσατε εσείς τις εκλογές. Ο Γιαννόπουλος, αν ήταν στο χέρι του, θα έλεγε και από εγώ την δεν αρχή τα μέχρι το τέλος τα ίδια πράγματα. Μπορεί και εγώ να απεφάσιζα. Δεν τα ήξερα. Ο Σιμίτης, ένας καινούριος πρωθυπουργός. Ναι, ναι. Ενήμερος επάν σε όλα. Δεν ήταν, ούτε είμαστε ενήμεροι σε όλα. Γιατί βεβαίως είμαστε η ίδια κυβέρνηση, αλλά και ο Σιμίτης ήταν έξω από την κυβέρνηση και ο Γιαννόπουλος έξω από την κυβέρνηση. Και δεν τα παρακολουθήσαμε αυτά τα πράγματα. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι είχε δεσμευθεί δημόσια ο κύριος Σιμίτης για τη στρατηγική του 2+4. Αυτό διαφημίζει η Νέα Δημοκρατία με τα προεκλογικά σποτς. Ούτε και εν πάση περιπτώσει αυτή η διαφήμιση που κάνουμε αλλοιώνει. Γιατί Μιχάλη διέκοψες? Το λόγο σε εσάς λοιπόν. Γιατί έχεις λοιπόν? Όχι, μου το έδωσε, μου το ενέδωσε ο συντονιστής ο κ. Παπαδόπουλος. Εντάξει, να σου το δίνει, αλλά να μην στον δίνει, πρώτα το ζητήσει και από μένα. Είδε στη Βουλή. Αφαιρείται. Αφαιρείται ο λόγος. Δίνει ο αγορητής, λέει εμένα, με ρώτησες, λέει ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος δίνει το λόγο. Πρόεδρε, εδώ αν μου επιτρέπετε, ισοτίμως λειτουργούμε ως εκπρόσωποι κομμάτων. Δεν έχω, αλλά είναι ένα θέμα της αξιοπιστίας. Που κατά κόρ να πούμε έτυχε ευρείας εκμεταλλεύσεως, θα έλεγα καπηλείας εκ μέρους του κ. Εύερτ. Γιατί το λέτε αυτό? Έτσι. Μα ο ίδιος ο κύριος Σιμίτης είχε δεσμευτεί δημόσια. Ωραία, αλλά είπαμε, αλλάξαν οι συνθήκες. Αλλάξαν μέσα σε 10 μέρες. Του αστικού δικαίου δεν ήταν 10 μέρες. Τόσο ήταν, πρέπει από 10 μέρες τα έλεγε. Όχι. Αυτά έλεγε. Και εν πάση περιπτώσει το Σύνταγμα. Ήταν 20 μέρες. Το Σύνταγμα, Πρόεδρε, τι λέει το αστικό δίκαιο στην απρόοπτη μεταβολή των συνθήκων? Δεν λέει ότι και συμβάσεις ερμηνεύονται κατά την καλή πίστη? Το λέει. Αλλά ποιες είναι εδώ οι συνθήκες? Ποια είναι η αλλαγή των συνθήκων? Είναι τέσσερις λόγοι. Να σας πω. Οποίον, ο ισχυρότερος είναι εκείνος τον οποίο ανέπτυξα εγώ. Ναι, Πρόεδρε, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, διότι εσείς είσαι ο Πρόεδρος και της Νομικής Επιστήμης και του Δικηγορικού Συλλόγου και της Βουλής, σε πολλά πράγματα τα ξέρετε καλύτερα από εμάς. Το Σύνταγμα επιτάσσει για εξαιρετική σημασία λόγο την πρόωρη διάλυση της Βουλής. Μάλιστα. Μία. Έναν λόγο. Όπως το έκανε ο Καραμαλής το 1977, όταν ήθελε να μας βάλει στην ΕΟΚ της εποχής εκείνης.
Εσείς επικαλεστήκατε όλους τους λόγους, όλους τους πολιτικούς λόγους. Κοιτάξτε. Ακόμη και μεταρρυθμίσεις επαγγέλθηκε ο κύριος Σιμίτης για να πάμε σε πρόορες εκλογές. Ο πρόεδρος Δημοκρατίας δεν είναι νομομαθής. Είναι. Είναι. Γιατί υπέγραψε. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν υποθέτω, δεν μπορώ να τον ερμηνεύσω, δεν ήθελε να δημιουργήσει πολιτική κρίση. Με τι θα πει ο Στεφανόπουλος, ο οποίος είναι. Τον οποίο εσείς ψηφίσατε άλλωστε. Ο Στεφανόπουλος, ο οποίος είναι πράγματι άτεγκτος. Εγώ συμφωνώ απόλυτα. Άτεγκτος. Αλλά μην τα μεταφέρουμε, πρόεδρε. Γνωριζόμαστε στον... και στη δικηγορία στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μην μεταφέρουμε τέτοια ευθύνη. Να πάμε στον κύριο Κακουλίδη και στον κύριο Αλεβρά. Ένα λεπτό να συμπληρώσω. Ναι, πρόεδρε, ναι, ναι. Ένα λεπτό. Κοιτάξτε. Το θέμα της αξιοπιστίας είναι θέμα ειλικρίνειας. Είναι θέμα ευθύτητας, είναι θέμα λεβεντιάς και παλικαριάς. Βγήκε και είπε ότι πρέπει να γίνουν εκλογές. Μας έπεισε όλους. Δεν είναι ο Γιαννόπουλος μόνο, είναι ο Τσοχατζόπουλος, ο Αρσένης, όλο το εκτελεστικό γραφείο. Μα ένας δεν θα βρισκόταν να διαφωνήσει όπως διαφώνησε προχθές, παραδείγματος χάρη, ο Μανώλης ο Δασκαλάκης. Με το Επικρατείας. Με το Επικρατείας. Yeah. Αλλά δεν λέει ο Δασκαλάκης. Πότε μας ρώτησε εμάς, ο αείμνηστος πρόεδρός μας. Και ο σεβαστός μου πρόεδρος Ανδρέας Παπανδρέου. Πότε μας ρώτησε. Μας ρώτησε ποτέ γιατί το καλά, θέμα της επικρατείας. Υποτίθεται ότι ο κύριος Σιμίτης πάει να αλλάξει τα πράγματα. Θέμα, να εξυγχρονίσει το ΠΑΣΟΚ. Το θέμα όπως πολύ σοφά το έβαλε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Το θέμα των υποψηφίων του ψηφοδελτίου επικρατείας είναι θέμα προσωπικότητων και αυτό το χειρίζεται ο αρχηγός του κόμματος. Δεν το χειρίζεται ούτε ο Γιαννόπουλος ούτε ο Δασκαλάκης ούτε ο καθένας. Έτσι έκανε και ο Καραμαλής. Πρόεδρε. Έτσι έκανε και ο Παπανδρέου. Έτσι έκανανε και όλοι. Συνεπώς, για να πάμε στο Γιάννη και στον Άσο. Ο Στεφανόπουλος έπρεπε να αρνηθεί, αν πράγματι δεν υπήρχε. Μην μεταφέρετε ευθύνες, κύριε Γιαννόπουλε, στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τι να κάνει ο άνθρωπος. Τις ευθύνες αναλαμβάνουμε. Να πάμε σε πολιτική κρίση. Κοίταξε, Μιχάλη, μην μπαίνουμε τώρα σε δικηγορική αντιλογία. Είναι δικηγορική, είναι συνταγματική και ιδιαίτερα πολιτική. Την ευθύνη την ανέλαβε ο Πρωθυπουργός. Την ανέλαβε το Υπουργικό Συμβούλιο. Άρα την αναλάβαμε όλοι μας. Υπέγραψε και ο Γιαννόπουλος. Από εκεί και ήρθαν και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο εγκύτης του Συντάγματος. Όσον αφορά δε, αν όλοι συμφωνήσατε, να μου επιτρέψετε να έχω τις επιφυλάξεις μου. Υπήρχαν διαφωνίες οι οποίες δεν βγήκαν προς τα έξω. Για ευνόητους λόγους. Πώς να βγουν, πρόεδρε, οι διαφωνίες σας προς τα έξω όταν πηγαίναμε σε εκλογές. Για υπήρχε, όνομα του Θεού. Υπήρχε συσπήρωση. Για πόσες φορές εγώ διαφώνησα δημοσίως. Όχι προεκλογικά. Όχι προεκλογικά. Δεν μπορείτε να διαφωνείτε προεκλογικά. Μπορούσα να κρατήσω εγώ με την υπογραφή μου. Εγώ να πω δεν υπογράφω και δεν θα πηγαίναμε. Θα πηγαίνετε σε κρίση. Μπορούσατε να αναλάβετε τέτοια ευθύνη. Ναι, αλλά δεν μπορούσα εγώ να λάβω την ευθύνη των θεμάτων όλων αυτών. Αυτό λέω. Παρακαλέσω να βάλουμε μια ανωτελεία. Πρόεδρε, να βάλουμε μια ανωτελεία εδώ και να πάμε στο Γιάννη και στον Άσο. Κύριε Αλεβρά, πιστεύετε εσείς ότι αυτού του είδους η επιθετική διαφήμιση που γίνεται από τη Νέα Δημοκρατία με στόχο να εκθέσει τον κύριο Σιμίτη. Να αναδείξει τις αδυναμίες του κύριου Σιμίτη όπως πιστεύει ότι υπάρχουν και εκεί που πιστεύει ότι υπάρχουν η Νέα Δημοκρατία. Πιστεύετε ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί από το ΠΑΣΟΚ? Γιατί υπάρχουν άνθρωποι ειδικοί στο χώρο που βλέπουν το ΠΑΣΟΚ, λένε, δεν το υιοθετώ, απλώς το θέτω προς συζήτηση, να εμφανίζεται με πλαδαρά συνθήματα. Κοιτάξτε, η αρνητική διαφήμιση είναι μια ευχάριστη διαφήμιση. Είναι μια διαφήμιση που χτυπάει σε γκρίζα σημεία. Mm-hmm. Της κρίσης και της συνείδησης του τηλεθεατή. Από εκεί και πέρα, το ΠΑΣΟΚ έχει επιλέξει να κάνει μια διαφήμιση θετική και θα την ακολουθήσει. Δηλαδή, θα πει θέσεις, θα δείξει το έργο του, θα προτείνει έναν ορίζοντα. Αυτό θα κάνει. Βεβαίως, βλέπουμε ότι εδώ δεν μιλάμε απλώς για μια αρνητική διαφήμιση του είδους που μας είπε ο κ. Λιάπης πριν. Εδώ μιλάμε για να βλέπουμε τον Σιμίτη μικρό, κακοφτιαγμένο, με τα γυαλιά πεσμένα, τα μάτια κλειστά. Και έναν κύριο Εύερτ, χαροπό, με έγχρωμη εικόνα,